αναφεσβήτητα είναι σε μια κρίσιμη φάση. Και μιλάω από οικονομικής πλευράς και αυτό το έχουν δείξει τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα του 2018 και του 2019. Άρα λοιπόν η νέα κυβέρνηση τώρα καλείται να διαχειριστεί το μείζον θέμα που δεν είναι άλλο από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπα για τις προγραμματικές δηλώσεις, έχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία. Στα θετικά μπορώ να συγκαταλέγω το ότι μίλησε για κατάργηση των δημοπρασιών ενέργειας, τα λεγόμενα νόμε, που για μας το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι γάγγραινα της επιχείρησης, της εταιρείας, διότι ήταν μια κακή συμφωνία του 2015, όπου έπρεπε να διώξει το 50% το μερίδιο της αγοράς, να φτάσει δηλαδή στο 50% η ΔΕΗ μέχρι το τέλος του 2019. Αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν αυτές οι δημοπρασίες ενέργειας, μετανόμε, όπου δίναν λιγνητική και υδρολιγνητική παραγωγή στους ιδιώτες οι τιμές κάτω του κόστους. Αποτέλεσμα, η εταιρεία με τις δύο πρώτες δημοπρασίες που γίνανε να μπει πάνω από 300 εκατομμύρια μέσα και δεν ξέρουμε το τι θα γίνει τώρα με την τρίτη δημοπρασία. Είναι η μείωση, η ανακοίνωση, τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ. Είναι αυτό που πληρώνουν οι καταναλωτές για τη ΣΑΠΕ, για την καθαρή ενέργεια. Και βέβαια η διεκδίκηση των 200 εκατομμυρίων από τη ΔΕΗ, από το κράτος, από τις λεγόμενες ΣΥΚΟ. Για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, είναι η υπηρεσία, ήταν η ηλεκτροδότηση των νησιών και των ευπαθών ομάδων. Ένα άλλο που είπαν ότι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ότι μπορούν ας πούμε, να γίνει τιτλοποίηση και να έχει κέρδος 500 εκατομμύρια, περίπου στα 500 εκατομμύρια εταιρεία, αυτά είναι από τα θετικά. Επίσης, καθώς επίσης και οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τα ΑΒΕ, θα ξαναγίνει εκ νέου μία συζήτηση για τα αποδεικτικά διαθετησιμών ζητουσίες που πρέπει να τα πάρουμε για την μονάδα της Πτολεμαίδος 5. Στα αρνητικά λοιπόν όμως είναι αυτό που ακούστηκε για μερική ιδιωτικοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, διαφωνούμε κάθετα με αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ο ΔΔΕ είναι διαχειριστής. Είναι διαχειριστής. Την κυριότητα του δικτύου την έχει η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν διαφωνούμε απόλυτα και για τη μεταφορά των παγίων. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει η μεταφορά των παγίων, λοιπόν, της διανομής που την έχει η ΔΕΗ προς το ΔΔΕ. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι σε αυτό και κάτι άλλο που ακούστηκε για τους επόμενους στόχους, ότι θα γίνει και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ. Είμαστε, ξαναεπαναλαμβάνω, είμαστε κάθετοι και σαν σωματείο. Οι θέσεις μας είναι συνεδριακές θέσεις από την Ομοσπονδία, από την Γενό, οπότε δεν συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο. Τα σημικά που είναι αυτή τη στιγμή τα υδροελεκτρικά και τα δίκτυα δεν πρέπει να πουληθούν σε ιδιώτες, σε ιδιωτικά συμφέροντα. Θα πρέπει να παραμείνουν κάτω από τον δημόσιο έλεγχο. Μίλησε και για την θελούσια έξοδο. Δεν διευκρίνησε που θα γίνει, αν θα γίνει στο ΔΔΕ ή ας πούμε αν θα γίνει στην μητρική ΔΕΗ, αυτό δεν το ξέρουμε και σε αυτό δεν συμφωνούμε γιατί ήδη συνταξιδοτείται πάρα πολλοί συνάδελφοι, οπότε αν δώσει και την θελούσια έξοδο καταλαβαίνει θα χαθεί η τεχνογνωσία, χάνει η τεχνογνωσία, κάτι που δεν θέλουμε. Πάντως να είστε σίγουρος κ. Ριστόδουλο ότι όπως είπα και προηγουμένως διαφωνούμε με ό,τι έχει σχέση με τα σημικά της ΔΕΗ, τα οποία είναι τα υδροελεκτρικά και τα δίκτυα. Αυτά λοιπόν διαφωνούμε κάθετα ότι δεν πρέπει να πουληθούν, να δοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό που προέχει είναι να έχει αυτή τη στιγμή η ρευστότητα, να κοιτάξει να βρει χρήματα για να οστοποδήσει η εταιρεία. Εμείς θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο με την ΓΕΝΟΠ, θα πάρουμε θέση, θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο και με το σωματείο μου, οπότε θα έχουμε ξεκάθαρες θέσεις. Μάλιστα. Κύριε Στόχη.
Κύριε Στογιάννη, να κάνουμε και μία αναφορά στο σημαντικότερο ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο την στιγμή αυτή, την Τολομαΐδα 5, και τα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και μία επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας ότι δεν υπάρχει θέμα με τον ανάδοχο. Ποια είναι η δική σας, αν θέλετε, ενημέρωση ή η θέση σας? Τώρα, όσον αφορά το Λιμάιδα 5, όπως είπαμε, το Λιμάιδα 5 είναι η ναυαρχίδα της ΔΕΗ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι η πιο σύγχρονη μονάδα με έναν πολύ καλό βαθμό απόδοσης. Είναι μια επένδυση η οποία έχει στοιχήσει 1,5 δις για τον ελληνικό λαό και δεν νομίζω να μην μπει σε λειτουργία αυτό που λένε. Είναι ανταγωνιστική και μπαίνει πρώτη στο σύστημα, κάτι δηλαδή που φοβούνται οι ιδιώτες. Το στοίχημα το δικό μας είναι να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα λεγόμενα άδεια. Αυτό το είπε και στις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Συνέργειας, ο κ. Χατζηδάκης, ότι θα γίνει ξανά μια διαπραγμάτευση για να πάρουμε τα άδεια. Είναι αποζημίωση για τις μονάδες που μπαίνουν μέσα στο σύστημα και βέβαια θα πρέπει να δούμε και το Λιμαίδα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε και την τηλεθέρμανση μέχρι να κουμπώσει η τηλεθέρμανση του Λιμαίδος στην μονάδα. Ελπίζω, ευελπιστώ να έχουν γίνει οι ενέργειες από την προηγούμενη κυβέρνηση, να μην ξαναμπούμε εκ νέου. Και βέβαια αυτό που λέμε πάντα, ότι η λειτουργία της Λιμαίδας 5 είναι μονόδρομος για μας. Το 2020 θα πρέπει να ξεκινήσουν δηλαδή να γίνονται οι δοκιμαστικές λειτουργίες μέχρι το 2021 να μπει στην εμπορική του λειτουργία.